Με τη χάρη του Κυρίου μας θα πρέπει να διαβάσουμε από τη σελίδα 5. Είναι το βιβλίο Γένεσης. Βιβλίο Γένεσης, κεφάλαιο σίγμα, κεφάλαιο έκτο. Να διαβάσουμε, να ξεκινήσουμε το πεδάφιο 3. Γένεσης, κεφάλαιο σίγμα, έκτο κεφάλαιο, σελίδα 5, εδάφιο 3. Και είπε Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάξ. Η μέρα αυτού θέλουν συνείστε ακόμη 120 έντια. Και πάμε αδελφοί και στο εδάφιο 8. Ο δε Νόε έβρε χάρη ενώπιον Κυρίου. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε είναι ο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος, μεταξύ των συγχρόνων αυτού, με καταφερού κανεβάτησε τον Νόε. Και γέννησε τον Νόε τρεις ιούς, τον Σιν, τον Χαμ και τον Ιάφη. Διεφθάρει η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλήσει η γη αδικίας. Και είδε ο Θεός την γη και η δούη το διεφθαρμένη, διότι πάσα σας είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάσης αυτούς είναι ενώπιον μου, διότι η γη ενεπλήσει αδικίας από αυτόν. Και η δού θέλω ισορροτρέψει αυτούς και την γη. Κάμε σε αυτόν κυβωτών εξίλων κόφε, κατά δωμάτια θέλεις κάμε την κυβωτών και θέλεις αρρύψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν επίσαν. Και ούτω θέλεις κάμε αυτήν. Το μέν μήκος της κυβωτού θέλει είστε 300 δικών, το δε πλάτος αυτής 50 δικών και το ύψος αυτής 300 δικών. Στέγη θέλεις κάμε στην κυβωτών και η σπίχη θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν και την θύρα της κυβωτού θέλεις βάλει πλαγίων, κατόγια, διόροφα και την όροφα θέλεις κάμε αυτήν. Εγώ δε, ιδού, εγώ επιφέρω τον περακλεισμό των υδάτων επί της γης για να εξολοθρέψω πάσα σάρκα. Έχουσαν με αυτή πνεύμα ζωής, υποκάτω του ουρανού, πάνω ότι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και φέρω σπίση τη διαθήκη με προσέ. Και φέρει στη σέλφη εις την κυβωτών, σύ και η γη σου και η γυμή σου και οι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Και από πατό ζώου εκ πάση αρχό, αναδύο εκ πάντων, θέλει τι άξει των κυβωτών, για να φυλάξει τη ζωή αυτών μετά σε αυτού, άρσε και δίλη θέλει συνίστε. Από τον κτηνόν κατά το είδο αυτών και από τον κτηνόν κατά το είδο αυτών, από πάντων των ερπετών τη γη και το είδο αυτών, αναδύο εκ πάντων θέλει συνίστε προσέ, για να φυλάξει τη ζωή αυτών. Και στη λάβε, εις αυτόν αναπαντό φαγητού το οποίο τρώγεται. Και θέλει συνάξει από πλησίω σου και θέλει είστε εισέ και εις αυτά προστροφή. Και έκαμε τον Νόε κατά πάντα όσα προσέλεξε εις αυτόν ο Θεός. Ούτως έκαμε αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, όπως γνωρίζουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από λόγο του Κυρίου, ότι εντε στις κάποιες ημέρες η αγωνία θέλει πληθυνθεί. Η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί. Και αυτό απευθύνει σημείο των εσχάτων ημερών και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Είναι προφητευμένο, είναι γεγραμμένο και ο γεγραμμένος λόγος του Κυρίου, αδελφοί, είναι χθες, σήμερα και στον αιώνα και δεν δύναται να αλλάξει. Επίσης, παρατηρώντας μέσα από το Λόγο του Θεού, βλέπουμε ότι ανά καιρούς η αμαρτία, η διαφθορά, η κακία του ανθρώπου αυξανόταν με αποτέλεσμα αδελφοί η τόσο πολύ κακία και η διαφθορά διήγηρε και ξεσήκωνε την καρδιά του Θεού, ο οποίος αντί να λαμβάνει τη δόξα από τον άνθρωπο τον οποίο έκλασε με τόση αγάπη, τόση στοργή και τόση φροντίδα, αυτό που ανέβαινε στον ουρανό είναι μια δυσοδεία, ενώ ο Κύριος περιμένει θυσία, ευάρεστον, ίσως μη νευοδίας
καινούριο. Και στο χωρίο αυτό της Αγίας Γραφής που διαβάσαμε, βλέπουμε αδελφοί ότι ο Κύριος έχει φτάσει σε αγανάκτηση. Και ενώ αγαπάει τόσο πολύ τον άνθρωπο, η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη για τον άνθρωπο, φτάνει στο σημείο να λέει «Δεν θέλει, καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σας». Και αυτό αδελφοί μας μαρτυρεί σήμερα το πρωί ότι ο Θεός δεν αντέχει το σαρκικό φρόνημα. Ο Θεός δεν αντέχει τη σάρκα. Είτε διαβάζουμε Παλαιά Διαθήκη, είτε διαβάζουμε Καινή Διαθήκη. Ο Θεός δεν μπορεί τη σάρκα του ανθρώπου. Και δεν εννοούμε το δέρμα. Εννοούμε το σαρκικό του φρόνημα. Ο Λόγος του Θεού λέει, δεν θέλει κατά μήνυ πάντοτε το πνεύμα μου μετά από ανθρώπου. Δεν μπορεί να ταιριάξει, αδελφοί, το πνεύμα του Θεού με τη σαρκικότητα του ανθρώπου. Εάν είμαι σαρκικός, εάν η επιθυμία μου είναι στη σάρκα, το πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να καταμείνει μέσα. Δεν γίνεται. Δεν ταιριάζει το πνεύμα του Θεού με τη σαρκική επιθυμία του ανθρώπου. Και τώρα, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός έχετε να κάνει έναν τεράστιο διαχωρισμό. Να ξεχωρίσει τον αγαπητό του από τον κόσμο. Έρχεται ο Θεός να κάνει ένα διαχωρισμό του ανθρώπου που είναι κατά το πνεύμα του Κυρίου και του ανθρώπου που περιπατεί κατά την επιθυμία της σάρκας του. Και ο Θεός, αδελφοί, δυστυχώς για τον άνθρωπο, βρήκε ένα. Βρήκε τον Νόε. Τον Νόε και την οικογένειά του. Τη γυναίκα του, τους τρεις γιους του, το Σιν, το Χαμ, τον Ιάφεθ και τις τρεις νύφες του. Μα μέσα από όλη τη γη, Κύριε, η οποία γη δεν απήχε τόσο πολύ από τη δημιουργία και από την τόσο κοντινή σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και, Κύριε, μου βρήκες μόνο ένα, μία οικογένεια, έναν οίκο. Και πόσο μου αρέσει ο Λόγος του Θεού που λέει αυτή είναι η γενεολογία του Νόε. Και αντί να αρχίσει να περιγράφει τα παιδιά του, ξεκινάει με τα χαρακτηριστικά του Νόε. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, η οικογένειά μας χαρακτηρίζεται όχι μόνο από το σπέρμα μας, από τη συνέχειά μας, αλλά και από το πνεύμα μας, εάν είναι σύμφωνα με την επιθυμία του Θεού. Ο Νόε, λοιπόν, ήταν δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Μα είναι δυνατόν μέσα σε αυτόν τον κόσμο τον διεφθαρμένο, που είναι πλήρης αμαρτίας, που ο άνθρωπος είναι εντελώς σάρκα, ασχολείται μόνο με το σαρκικό φρόνημα, με την αμαρτία, με τη διαφορά, με την αδικία και είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Θεός, ο Νόε, να είναι δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων του και να περιπατεί μετά του Θεού και όμως αδελφοί είναι δυνατόν. Και αν αυτό συνέβαινε τότε που ενώ δεν ήταν γεμάτος με το πνεύμα του Θεού, όπως συμβαίνει με εμάς σήμερα, πόσο μάλλον πρέπει σήμερα να αναλογιστούμε ο καθένας μας την ώρα. Δεν είμαι καλός, δίκαιος, τέλειος ενώπιον του Θεού και περιπατώ με τον Θεό μόνο όταν οι υπόλοιποι που με περιστοιχίζουν είναι το ίδιο. Αλλά το θέμα, αγαπητοί αδελφοί, στην πνευματική ζωή είναι ο άνθρωπος του Θεού να κάνει τη διαφορά. Να κεντρήσει
το βλέμμα του Κυρίου. Και εδώ πέρα μέσα σε όλη αυτή τη διαφορά και μέσα στην απόφαση του Θεού, το πνεύμα του Κυρίου να μην καταμείνει πάντοτε μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ, υπάρχει ένας που διαφέρει. Και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι το μήνυμα του Κυρίου για εμάς σήμερα το πρωί. Στον κόσμο έξω, αγαπητοί αδελφοί, επικρατεί σάρκα. Στον κόσμο έξω επικρατεί διαφθορά, επικρατεί αμαρτία, ο κόσμος είναι τυφλός, δεν βλέπει. Κάνει πράγματα άσεμνα, τα οποία αν μας τα περιέγραφε κάποιος, δεν θα τα πιστεύαμε. Τυχαίνει το παράθυρό μου στο γραφείο, έχει επαφή άμεση με τον δρόμο. Και όπως δουλεύω, μπροστά μου είναι ο δρόμος. Μ' αρέσει τόσο πολύ να βλέπω το φως της νύχτας. Όμως, αδελφοί, μετά από τρεις μήνες που είμαι σε αυτό το γραφείο, στη θέση που δουλεύω, αναγκάστηκα να κλείσω τα blinds για να μην βλέπω έξω. Γιατί ο κόσμος είναι εσχρόν, εστί και λέγεται. Σήμερα όμως ο Λόγος του Θεού από εμάς θέλει να κάνουμε τη διαφορά. Θέλει να ξεχωρίσουμε, αδελφοί μου, τους εαυτούς μας από την αμαρτία, από την ανομία, από το κοσμικό φρόνημα, από την ασέβεια, από την ειδωλολατρία, από την πλεονεξία, από την ασέλγεια, από την αδικία, από το μίσος, από το φθόνο, τους φόνους και από οτιδήποτε χαρακτηρίζει τον κόσμο. Αυτό δεν υπάρχει στον άνθρωπο του Θεού, αδελφοί. Ή να το πω καλύτερα, δεν πρέπει να υπάρχει. Ο Θεός δεν θέλει να ανεβαίνει ίσως στην καρδιά μου. Γιατί αυτό είναι χαρακτηριστικό του κόσμου. Είναι σάρκα. Και το πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να καταμείνει με τη σάρκα πια. Αρκετή αμαρτία έχει δει ο Θεός και αρκετή απογοήτευση, αδελφοί, έχει πάρει ο Θεός από τα πλάσματα που έκανε. Πρέπει εμείς να κάνουμε τη διαφορά. Πρέπει εμείς να γεμίσουμε τον ουρανό με τη χαρά της διαφοράς του λαού του Θεού. Γιατί ο λαός του Θεού, αδελφοί, διαφέρει από το λαό του κόσμου. Διαφέρει. Αυτό θέλουμε σήμερα το πρωί να δει ο Θεός σε εμάς, αδελφοί. Και να πει ο Θεός, να πει ο Λόγος του Θεού, ότι σήμερα όλοι εμείς βρήκαμε χάρη ενώπιον Κυρίου. Και αυτό τι αποτέλεσμα θα έχει? Ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα που είχε και ο Νόε. Μα όλη την πλάση, Κύριε, πήγε σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν ήταν κανένας σπουδαίος της εποχής του. Δεν μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού να ήταν τίποτα βλούχοντας, τίποτα βασιλιάς, τίποτα πρίγκιπας. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, του είναι αδιάφορο το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο του οποιοδήποτε ανθρώπου. Αδιάφορο. Αυτό που ενδιαφέρει το Θεό είναι η καρδιά. Και αυτή την καρδιά βρήκε ο Θεός και την επισκέφθηκε. Και του λέει, Νόε, θα φτιάξεις μία κυβωτό. Και αυτή την κυβωτό θα την κάνεις έτσι, έτσι και έτσι. Συγκεκριμένες οδηγίες, συγκεκριμένη κατεύθυνση, συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί, και κάθεται τώρα ο Θεός, αδελφοί μου, και αποκαλύπτει στον Νόε το σχέδιο του. Γιατί ο Θεός, όταν δει καρδιά κατά την καρδία του, θέλει να μοιραστεί τα σχέδιά του
με αυτήν. Πώς όταν εμείς αγαπάμε κάποιον, όταν ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα και η γυναίκα αγαπάει τον άντρα, αυτό που καίγεται να κάνει είναι να μοιραστεί τις σκέψεις του μαζί του και μαζί της. Πολλές φορές εκεί που δουλεύω, θέλω να παίρνω τις θέσεις στη μία και τηλέφωνα, να της πω τι γίνεται μέχρι εκείνη τη στιγμή στη δουλειά. Σήμερα έγινε αυτό, τώρα έγινε εκείνο, τώρα έγινε τάλα. Γιατί θέλω να μοιράζομαι αυτό που μου συμβαίνει με αυτό που αγαπώ. Το ίδιο αδερφέ συμβαίνει με τον Θεό. Θέλει να μοιράζεται ο Θεός τα σχέδιά του, τα πλάνα του, το πρόγραμμά του με τα παιδιά του. Και αν είναι δυνατόν να το κάνει συνεχώς. Και ο Θεός φανερώνει στο Νόε τι σκέφτεται να κάνει για τον άνθρωπο. Και του λέει, Νόε, θα κάνεις έτσι και έτσι, γιατί εγώ θα φέρω επί την γη κατακλείσμα. Κύριε, δεν ξαναγίνει αυτό, φίλες. Μέχρι στιγμής υποτίθεται από τη δρόσο και δόξα τω Θεώ μια χαρά τα πολλά πάνω. Τώρα όμως ήρθε καιρός που εγώ θα επιφέρω οργή επί τον άνθρωπο. Και αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, συνέβη και θα ξανασυμβεί. Όμως, ταυτόχρονα με αυτό θα ξανασυμβεί και η μέρημνα του Θεού για τον άνθρωπο. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τον ερχομό του Κυρίου, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε την απελευθέρωση της Εκκλησίας από την οργή του Θεού που θα έρθει στον κόσμο, πρέπει εμείς να διαφοροποιήσουμε τους εαυτούς μας από τον κόσμο και ανεξάρτητα από τι συμβαίνει γύρω μας, εμείς και ο ήχος μας θέλουμε λατρεύει τον Κύριο. Ο Ιησούς του Ναβί δεν το είπε τυχαία αυτό. Ο Ιησούς του Ναβί το είπε γιατί καταλάβαινε τι πρόκειται να συμβεί. Καταλάβαινε ότι ζει μέσα σε ένα λαό τον οποίο μένει ο Θεός έχει επιλέξει για λαό του, αλλά ο λαός δεν έχει επιλέξει τον Θεό για Θεό. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και σήμερα πρέπει να κάνουμε αυτή την απόφαση. Για τους εαυτούς μας. Για τις οικογένειές μας, για την Εκκλησία μας. Ότι εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει τον Κύριο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι. Αυτό τους είπε ο Ιησούς στην Αβή. Άκουσε ένα λέει Ισραήλ, τους είπε ο Ιησούς στην Αβή. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς. Συμφωνείτε να πάρετε ό,τι απόφαση θέλετε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει τον Κύριο. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Και τότε, αδελφοί μου αγαπητοί, ο Νόε έβρεν χάρη ενώπιον Κυρίου. Τι άλλο θέλω στη ζωή μου. Να βρίσκω χάρη ενώπιον του Θεού. Τι άλλο θέλεις στη ζωή σου, αδελφοί μου. Τι άλλο θέλεις στη ζωή σου, αδελφοί μου. Να βρεις χάρη ενώπιον του Θεού. Ο Νόε βρήκε χάρη. Και έκατσε ο Νόε και κατασκεύασε την Κιβωτό σε ένα σημείο, όχι σε μια δεξαμενή στο ναυπηγείο, με στη θάλασσα, αλλά σε ένα σημείο το οποίο το βλέπαν ο κόσμος και δεν πιστεύανε αυτό που βλέπανε. Αλλά αυτό που έκανε ο Νόε, το τόσο παράλογο για την εποχή, ξέρετε πώς το ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Ονομάστηκε ο Νόε κήρυκας δικαιοσύνης. Μήπως κήρυξε τίποτα? Όχι. Ξέρετε γιατί ονομάστηκε όμως κήρυκας δικαιοσύνης? Γιατί εκτέλεσε ακριβώς τη φωνή του Κυριάκου. Και εμείς αδελφοί αγαπητοί, έχουμε τη δυνατότητα ενώπιον του Θεού να είμαστε κήρυκες. Όχι κήρυκες και τα πούμε στα μπαλκόνια
και στους ουρανοξύστες του Σίδνη θα λέμε «Μετανοείτε, μετανοείτε». Όχι. Θα είσαι, αδελφέ μου και αδελφή μου, κήρυκας δικαιοσύνης όταν εκτελείς ακριβώς το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Έτσι ονομάστηκε ο Νοή κήρυκας δικαιοσύνης. Γιατί εκτέλεσε αυτό που για την εποχή του ήταν παράλογο. Δεν είχε νόημα. Και τότε, αγαπητοί αδελφοί, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη συνέχεια και θα δούμε και τη συνέχεια την ίδια στη ζωή μας, αδελφοί. Είδαμε και πράγματι ο Κύριος εκάλεσε, όπως υποσχέθηκε στον Νόε, όλα τα ζώα και τα έφερε μέσα στον ποτό. Είδαμε ότι ο Θεός ο ίδιος έκλεισε και σφράγισε την πόρτα της κυβωτού. Είδαμε ότι ο Κύριος άνοιξε τον ουρανό και έγινε κατακλυσμός. Είδαμε ότι ο Κύριος διατήρησε στη ζωή τον Νόε μέσα στην κυβωτό. Δεν ήταν οι καλύτερες συνθήκες. Δεν απόλαυσε ο Νόε τον κατακλυσμό μέσα σε ένα υπερσύγχρονο κουραστηρό πλοίο με όλες τις ανέσεις, αλλά μέσα σε μία ξύλινη κυβωτό, γεμάτη με όλα τα ζώα της γης. Δεν ήταν η καλύτερη διαβίωση, όμως έζησε. Και όταν τελείωσε όλη αυτή η δοκιμασία, ο Νόε απόλαυσε τη ζωή, ενώ ο κόσμος ο οποίος έσπηρε εις τη σάρκα, απέλαυσε εκτισαρκώς φθορά. Γιατί αδελφοί μου αγαπητοί, ο άνθρωπος ο οποίος σπέρνει στη σάρκα δεν μπορεί να ακούσει τη φωνή του Θεού. Η φωνή του Θεού ακουγόταν στους ανθρώπους. Όταν έβλεπαν τον κήρυκα της δικαιοσύνης, τον Νόε, να οικοδομεί την κυβωτό. Αλλά κανένας δεν είπε, για στάσου παιδί, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Για να πάμε να μάθουμε τι κάνει. Μήπως έχει δίκιο. Μήπως αυτό που κάνει πράγματι είναι από τον Θεό. Κανείς δεν διερωτήθηκε, αδελφή. Ο Νόε κήρυξε. Ήταν ανθρακός. Κάθε άλλο. Γεμάτος καρπό ήταν από τον Θεό. Ναι, αλλά δεν σώθηκε κανένας. Ναι, αλλά το σπέρμα του έφερε τη συνέχεια της γης. Η υπακορή στο λόγο του Κυρίου έφερε καρπό στη ζωή του Νόε. Καρπό στους γιους του, καρπό στις νύφες του, καρπό στη γυναίκα του και καρπό ο οποίος μένει μέχρι σήμερα που διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού και παίρνουμε παράδειγμα για το πώς πρέπει, αδελφοί μου, να είναι η ζωή μας ενώπιον του Κυρίου και μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, αδελφοί, ας μην κοιτάμε πώς ζει ο κόσμος και να ζηλεύουμε αυτό. Ο Νόε καθόλου δεν ζήλεψε το σαρκικό φρόνημα των συγχρόνων, αλλά αντίθετα διαφοροποιήθηκε εντελώς. Και η ομορφιά σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε, αδελφοί, είναι ότι διαφοροποιήθηκε αυτός και η οικογένειά του. Δεν θα αφήσω την οικογένειά μου, συγχωρέστε με για την έκφραση, ξεβαθεί. Δεν θα αφήσουμε, αδελφοί, τους ανθρώπους που έφερε ο Θεός κοντά μας ξεβαθούς. Ο Αρών, αν θυμάσαι, όταν ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος και πήρε τον νόμο, άφησε μαζί ο λόγος του Κυρίου το λαό αχαλήνωτο. Και ξέρετε τι έγινε στο λαό απευθείας. Κάνε μας ένα Θεό, γιατί πρέπει να τον προσκυνήσουμε που μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Και ο Αρών αντί να χαλινώσει το λαό και να του πει, τι λέτε. Του λέει, ναι, ναι, βεβαίως, είτε μου τα ακουστικά σας, να σας φτιάξω ένα ωραίο μοσχάρι να τον προσκυνάτε. Μη γέννη το Χριστέ μου. Μη γέννη το Κύριε μου. Αδελφοί μου, αγαπητοί, πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτούς μας πρώτα απ' όλα
στο λόγο του Κυρίου. Πρέπει να αφήσουμε τη σύγχρονη εποχή που ζούμε και να επιστρέψουμε στη φωνή του Θεού. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να ζήσουμε, αδελφοί μου, μια ευλογημένη ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα, σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος, σαν οικογένεια και σαν εκκλησία, θα πάρω την απόφαση ότι εγώ και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Να διαφοροποιήσω τον εαυτό μου. Να ξεχωρίσω τον εαυτό μου. Και δεν θα ξεχωρίσω τον εαυτό μου λέγοντας, πηγαίνοντας έξω και πηγαίνοντας ο ένας τον άλλον, αλλά εγώ δεν θα είμαι σαν εσένα, θα αποφάσισα να το πει στον Κύριο. Αυτό θα το κάνω για τον εαυτό μου και ο Κύριος μου θα το αναγνωρίσει. Δεν θα το κάνω για να φαίνω, δεν το κάνω για να φάνω. Θα το κάνω για να με δει ο Κύριος μου μέσα στο πλήθος του κόσμου του. Για να φαίνομαι, για να είμαι φως μέσα στο σκοτάδι. Για να βοηθήσω τον Κύριο που κοιτάζει στον κόσμο κάτω και βλέπει τη μαυρίλα του κόσμου, να υπάρχει ένα φως. Και αυτό το φως να μπορεί ο Κύριος να το επιλέγει και να το κάνει. Και έτσι να βρούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, χάρη και έδνοια ενώπιον του Κυρίου. Αμήν. Να ψάλετε να μην είμαστε φίλοι και να συνεχίσουμε και στην κυρία διαθήκη.